Σήμερα μέσω των κοινωνικών δικτύων ξέρουμε τα πάντα για τη διατροφή και τη ρουτίνα γυμναστικής των αγαπημένων μας star. Για τα είδωλα του παρελθόντος όμως οι πληροφορίες μας είναι κάπως πιο περιορισμένες. Για καλή μας τύχη μια συνέντευξη του 1992 στο περιοδικό Πάγιαντ μας αποκάλυψε όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε για την ανεπανάληπτη, Marilyn Monroe. Ένα θα σου πούμε, οι διατροφικές της επιλογές είναι το ίδιο μυστήριες με τις αιτίες του θανάτου της. Marilyn Monroe actress, η διατροφή της, μόνο συνηθισμένα δεν ήταν τα γεύματα της πρωταγωνίστριας της ταινίας «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Για παράδειγμα, για πρωινό έπινε ένα ποτήρι με ζεστό γάλα, μέσα στο οποίο έριχνε 2 ώμα αυγά. «Τα ανακατεύω με το πιρούνι και το πίνω όση ώρα ετοιμάζομαι», είχε πει. Το πρωινό της ολοκληρωνόταν με μια πολυβιταμίνη, αμφιβάλλω αν υπάρχει πιο θρεπτικό πρωινό από αυτό που τρώω, για ένα εργαζόμενο κορίτσι που τρέχει όλη μέρα, είχε πει. «Μου έχουν πει ότι οι διατροφικές μου συνήθειες δεν είναι και τόσο συνηθισμένες, αλλά δεν το νόμιζω», συνεχίζει. Η πρωτεϊνούχα διατροφή της συνέχιζε και κατά το δείπνο, «Κάθε βράδυ που είμαι κουρασμένη, έχω ολοκληρώσει τις δουλειές μου και γυρνάω στο σπίτι, σταματάω σε ένα μίνι μάρκετ που βρίσκεται κοντά στο διαμέρισμα μου και αγοράζω μια άρνησια μπριζόλα ή σηκώτη. Πάω στο σπίτι, το μαγειρεύω μόνη μου και πάντα το συνοδεύω με 5 ώμα καρότα». Είχε αποκαλύψει, «Πιστεύω ότι στην προηγούμενη ζωή μου ήμουν λαγός, δεν βαριέμαι ποτέ όσα καρότα και αν φάω μέσα στην ημέρα», είχε πει αστειευόμενη. Η γυμναστική της, «Η μεγαλύτερη ανησυχία μου στο παρελθόν ήταν ότι δεν προλάβαινα να φάω πολύ. Τώρα ανησυχώ γιατί τρώω πάρα πολύ, παλιότερα δεν με ένοιαζε η γυμναστική. Τώρα αφιερώνω τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε πρωί κάνοντας ασκήσεις με βαράκια. Το κάνω για να τονώνω τους μύες μου, με το που κάνω τις ασκήσεις φαίνεται αμέσως η γράμμωση», είχε πει εξηγώντας τη σχέση της με τον υγιεινό τρόπο ζωής. «Οι ασκήσεις μου είναι αρκετά απλές και έχουν σκοπό να τονώσουν και να σφίξουν το σώμα μου. Πιο συγκεκριμένα, κάνω διάφορες ασκήσεις για τα χέρια και χρησιμοποιώ βαράκια που το καθένα ζυγίζει 2,5 κιλά περίπου και κάνω 15 ασκήσεις πολύ μα πολύ αργά. Μετά κάνω άλλα 2 σετ των 15 επαναλήψεων», εξηγεί.